Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Μας βλέπετε σε μια άλλη αίθουσα από ό,τι μας έχετε συνηθίσει. Ξέρετε ότι τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα γίνονται στην επίσημη αίθουσα της Ιατρικής Σχολής, στην αίθουσα Αρίστικος Μινάς, που είναι και η αίθουσα που συνεδριάζει και η Συνέλευση Ιατρικής Σχολής. Όμως σήμερα, παραμονή του Πολυτεχνείου, αποφασίστηκε από το Πανεπιστήμιο να θεωρηθεί εορταστική ημέρα και επομένως είναι όλα κλειδωμένα. Αυτό μας οδήγησε σε έναν χώρο που έχουμε μέσα στο ακτινολογικό, που είναι πολύ πιο μικρό, α το πω έτσι. Και έτσι, επομένως, η σημερινή συνάντηση θα γίνει κυρίως με διαδικτυακά συμμετέχοντες και με όσους λίγους βρισκόμαστε στην αίθουσα. Καταρχήν, να καλωσορίσω τον κύριο Σκουλικάρη. Κύριε Σκουλικάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το θέμα που θα μας πείτε σήμερα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί και θα το έλεγα και μάλλον και ένα θέμα πρότυπο. Πώς μπορεί η ακτινολογία να παίξει ένα ουσιαστικό κλινικό ρόλο στις θεραπευτικές αποφάσεις. Δηλαδή, πώς ο ακτινολόγος, με βάση τα ευρήματα που βλέπει στη μαγνητική τομογραφία, πώς μπορεί να είναι μέρος της συζήτησης, όχι μόνο για την αδρή διάγνωση, αλλά και για τις αποφάσεις που αφορούν το συγκεκριμένο άρρωστο και μάλιστα με ένα μοντέρνο και εξατομικευμένο τρόπο. Άρα, λοιπόν, σας ευχαριστούμε για αυτό το θέμα, που θα το θεωρούσα για όλους μας ένα θέμα πρότυπο στο πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως κλινικοί γιατροί. Όπως ξέρετε, στο τμήμα μας προσπαθούμε να αποτάξουμε τον όρο εργαστήριο και να εντάξουμε τον κλινικό προσανατολισμό, εξού και με την ονομασία του τμήματος που είναι σε εξέλιξη, να ονομάζεται κλινική ακτινολογία. Και κλινική σημαίνει παίρνουν κλινικές ευθύνες. Συμμετέχουν στις κλινικές αποφάσεις μαζί με τους συναδέλφους που ασχολούνται με το θέμα. Πρωτίστως με τους χειρουργούς, αλλά και με τους ογκολόγους, με τους ακτινοθεραπευτές, με τους παθολογανατόμους. Δηλαδή, να είμαστε ένα μέρος μιας ομάδας που παίρνει κλινικές αποφάσεις. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι και το από το τίτλο κιόλας της ομιλίας σας. Φαίνεται ότι αυτός ακριβώς θα είναι και ο δικός σας προσανατολισμός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και είμαστε όλοι αυτιά. Θα συμφωνήσω. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση, για τη συμμετοχή στα μαθήματα. Το μέλλον είναι η συμμετοχή και η αξιολόγηση κάθε θεραπεία, κάθε ασθενούσα με βάση μια ομάδα από ακτινολόγου, χειρουργό, ογκολόγο για να βγει το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Και αυτό θα προσπαθήσω να παρουσιάσω περισσότερο από την άποψη του ακτινολόγου όσον αφορά τη σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού. Ένα το έκανε. Sharing. Ωραία και... Στα επόμενα λοιπόν λεπτά θα προσπαθήσω να παρουσιάσω πώς ο μαγνητικός συντονισμός βοηθάει στην καλύτερη κλινική διαχείριση του ασθενούς με τον καρκίνο του ορθού μέσω της καλύτερης σταδιοποίησης. Ο καρκίνος του ορθού. Ο καρκίνος του παχαίρους εντερού θεωρείται ο τρίτος πιο συχνός καρκίνος και ως δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στον κόσμο. Με το 1/3 των περιπτώσεων αφορούν τον καρκίνο του ορθού. Αν και η συχνότητα εμφάνιση είναι σημαντικά μεγαλύτερη στις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, τα ποσοστά θανάτου είναι χαμηλότερα. Το έβριμα αυτό σχετίζεται με τον αυξημένο έλεγχο αλλά και με την βελτιστοποίηση τόσο στις μεθόδους απεικόνησης όσο και της χειρουργικής αντιμετώπισης. Η επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου είναι μια πολυπαραγωγική διεργασία, η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο τις προτιμήσεις του ασθενούς, όσο και τα χαρακτηριστικά του όγκου και την επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής επέμβασης και τα λειτουργικά αποτελέσματα. Σε όλους τους ασθενείς, ο καρκίνος του ορθού επιφέρει σημαντικά φυσικά, συναισθηματικά και οικονομικά βάρη. Η κατάλληλη επιλογή του ασθενούς σε σχέση με τις διαθέσιμες χειρουργικές επιλογές και η χρήση πολυπαραγωγικής θεραπείας μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το ποσοστό πιθανής υποτροπής και εν τέλει την επιβίωση. Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε την επίπτωση σε σχέση με την ηλικία του καρκίνου του ορθού και τη διασπορά στον κόσμο, όσο και την διασπορά σε σχέση με το ποσοστό θανάτου. Η απόκτηση υψηλής ευκρίνειας και καλής ποιότητας εικόνων με τον μαγνητικό συντονισμό είναι ουσιώδης τόσο για τη μελέτη της μορφολογίας του καρκίνου του ορθού και τη σχέση με τις παρακείμενες ανατομικές δομές, όσο και για την
ανίχνευση και επιλογή των εκείνων των τοπικά προχωρημένων μορφών του καρκίνου, για τις οποίες οι χρήσεις νεοάντζουβαν άκτινο και χημειοθεραπείας θεωρείται απαραίτητη. Η εργασία θα ταξινομηθεί σε τρία στάδια. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αν μπορείτε να κάνετε share screen, γιατί δεν βλέπουμε τα slide εμείς. Έχω κάνει share screen, δεν έχει κάνει. Ένα λεπτό. Share την οθόνη, την πρώτη επιλογή που μπορείτε να το κάνετε. Μισό λεπτό να δω τι... Stop sharing, εκ νέου share screen. Ναι, ναι, ναι. Θα βάλετε την πρώτη σας επιλογή που σας δίνει στα αριστερά. Ναι, ένα λεπτό να το ψάξω λοιπόν. Ένα λεπτό στο πατήσιμο. Μισό λεπτό. Είμαστε... Εδώ. Για πείτε μου τώρα αν φαίνεται. Absolutely. Τώρα είμαστε εντάξει. Ναι, ναι, μια χαρά. Το ξεκινά. Τώρα είμαστε εντάξει. Βεβαίως, σας ευχαριστούμε. Ωραία. Συνεχίζω λοιπόν από εδώ ότι η κατάλληλη επιλογή του ασθενούς σε σχέση με τις διαθέσιμες χειρουργικές επιλογές και η χρήση πολυπαραγωγικής θεραπείας μπορεί να επηρεάσουν θεματικά το ποσοστό πιθανής υποτροπής και εν τέλει την επιβίωση. Βλέπουμε σε αυτό το διαφάνεια την διασπορά σε σχέση με την ηλικία του καρκίνου του ορθού στον κόσμο, όσο και την διασπορά σε σχέση με τη θνησιμότητα. Η απόκτηση λοιπόν υψηλής ευκρίνειας και καλής ποιότητας εικόνων με τον μαγνητικό συντονισμό θεωρείται ουσιώδης για τη μελέτη της μορφολογίας του καρκίνου του ορθού και τη σχέση με τις παρακείμενες ανατομικές δομές και την ενίχνευση εκείνων των τοπικά προχωρημένων μορφών καρκίνου, για τις οποίες η χρήση νεοάντζουβαντ άκτινο και χημειοθεραπείας θεωρείται απαραίτητη. Στα επόμενα βήματα θα παρουσιάσω τη συμβολή του μαγνητικού συντονισμού σε τρία στάδια. Στο πρώτο, όσον αφορά την αρχική σταδιοποίηση, με περιγραφή τη θέση και τη μορφολογία του όγκου, το TN stage, την σχέση με τις παρακείμενες δομές, ιδίως με τη μεσοορθική περιτονία και τους χτήρες, και την εξωτυχωματική αγγειακή διήθηση. Την επανασταδιοποίηση μετά από κατάλληλα σχήματα άκτινο και χημειοθεραπείας. Και σαν τελευταίο μέρος της μελέτης της παρουσίασης θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τη σταδιοποίηση της ομάδας εκείνων των ασθενών που θα αποφασιστεί να προχωρήσουν σε τοπική εκτομή με διατήρηση δηλαδή του οργάνου ή και μετά από καλή ανταπόκριση στην χημειοάκτινοθεραπεία σε watch and wait προσπάθεια. Τι είναι όμως το ορθό? Το ορθό είναι το τελευταίο τμήμα του παχαίου σεντέρου, τα τελευταία 15 εκατοστά περίπου. Χωρίζεται σε τρία τμήματα, ανά 5 εκατοστά, το άνω ορθό, το μέσο ορθό και το κάτω ορθό. Σαν όρια, απεικονιστικά, χρησιμοποιούμε την ορθοπροοκτική συμβολή, η γραμμή που σχηματίζεται από το κάτω χείλος του κόκκιγα και το κάτω χείλος της τυπικής σύμφυσης, και σαν άνω όριο, το σιγμόιδ take-off. Αυτό τι είναι? Είναι το ανατομικό όριο θέσεω της ορθοσιγμοειδικής συμβολής. Δηλαδή το σημείο στο οποίο το καθυλωμένο μέσο ορθό στο ιερό απολύγει και εκεί επιμηκύνεται το σιγμοειδές. Και απεικονιστικά πώς την παρατηρούμε? Σαν το σημείο όπου το σιγμοειδές απομακρύνεται από το ιερό. Δηλαδή με κοιλιακή προβολή στις εγκάστιες τομές και με οριζόντια προβολή στις οβελιές τομές. Εδώ είναι ο καθορισμός μέσω από μια ομάδα ειδικών του Sigmoid Take-Off στην απεικόνιση με τον αξονικό τομογράφο και με τον μαγνητικό τομογράφο και έχει σημασία για ποιο λόγο, γιατί όταν έχουμε ένα όγκο στο σιγμοειδές είναι απλό θεραπεία, όταν έχουμε όγκο στο ορθό είναι διαφοροποιημένη θεραπεία. Μπορεί να γίνει με χημειοάκτινοθεραπεία και μετά να αποφασιστεί το κατάλληλο χειρουργικό, η κατάλληλη χειρουργική επιλογή. Το πρωτόκολλο πρέπει να ακολουθήσουμε. Περιγράφεται σχηματικά σε αυτή τη διαφάνεια. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της χρησιμοποίησης TAV2 τομών σε τρία επίπεδα, χωρίς καταστολή του σήματος του λίπους, και την χρησιμοποίηση της ακολουθίας diffusion, κυρίως όσον αφορά την επαναστατιοποίηση των όγκων. Τα επίπεδα πρέπει να γίνουν με βάση τον όγκο, όχι έτσι, δηλαδή αληθεί στο μέσο προς τον όγκο. Και αυτό στο παράδειγμα αυτής της εικόνας μας δείχνει τη διαφοροποίηση. Γιατί αν πάρουμε τις απλές εγκάσιες τομές, έχουμε κίνδυνο να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια επαπειλούμενη μεσοορθική περιτονία. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει όταν πάρουμε τις εγκάσιες τομές με προβολή αληθεί προς τον όγκο.
Η παρουσίαση θα στηριχθεί πάνω στο πρότυπο που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Απεικόνησης Ακτινολογική της Κοιλίας και του Γαστρεντερικού Συστήματος. Όπως φαίνεται από αυτό το πρότυπο, πάμε αναβήματα. Αρχικά θα μιλήσουμε για τη μορφολογία του όγκου. Η σύστασή του μπορεί να είναι συμπαγή ή βλενώδης. Ιστολογικά, πάνω από το 80% των περιπτώσεων μιλάμε για συμπαγές σε αδενοκαρκίνωμα, σε ένα 5 με 20% για βλενώδες αδενοκαρκίνωμα και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό 1% για signaling αδενοκαρκίνωμα. Τα βλενώδη και τα signaling αδενοκαρκινώματα έχουν φτωχή πρόγνωση, μειωμένη ανταπόκριση στην adjuvant θεραπεία, αυξημένο κίνδυνο για λεφαδενικές και απομακρυσμένες μεταστάσεις, ειδικά του signaling για εκτεταμένη λεφαγιακή και περιτοναϊκή διασπορά, με μειωμένα ποσοστά επιβίωσης, ιδιαίτερα το signaling. Στα παραδείγματα στις εικόνες, βλέπουμε στην πρώτη εικόνα έναν ευμεγέθη όγκο στο ανορθό, με συμπαγή, με διάμεση ένταση σήματος στα δύο ακολουθίες. Στη μεσαία εικόνα βλέπουμε έναν βλενώδη όγκο με το χαρακτηριστικό υψηλό ταυδίο σήμα και στην τελευταία διαφάνεια βλέπουμε έναν signaling όγκο που χαρακτηρίζεται από τη διάχυτη πάχυση και του τυχώματος και σε μεγάλο μήκος, με εικόνα χαρακτηριστική εικόνα στόχου στις εγκάσιες δομές και την παρουσία λεφαδένων. Όταν μιλάμε για πολυποειδή εστιακή προσκόλληση στο τείχομα, χαρακτηριστικό είναι η παρουσία του μίσχου, που έχει τυπικά χαμηλότερο εμαρσίμα και συνήθως είναι τα φαίνατα δύο στην ταξινόμηση κατά TNM. Μπορεί να έχουμε βέβαια και μια ευρεία βάση προσκόλληση με διχυτικό χείλο, το οποίο πρέπει να ψάξουμε, γιατί συνήθως είναι και το πιθανό σημείο εξωτυχωματικής επέκτασης. Στη δεύτερη διαφάνεια έχουμε έναν ημικυκλοτερή όγκο και στην τρίτη έναν κυκλοτερή όγκο. Η μορφολογία. Έχουμε λοιπόν στην πρώτη διαφάνεια ένα συμπαγή όγκο με το χαρακτηριστικό μίσχο στην 8η ώρα. Ένα συμπαγή, στη δεύτερη διαφάνεια ένα συμπαγή ημιδαχτυλιοειδή, ο οποίος συχνίζεται από την 9η μέχρι την 4η ώρα του χώματος. Και στην τελευταία ένα βλενώδη με το χαρακτηριστικό υψηλόταυδιο σήμα και δαχτυλιοειδή διαμόρφωση. Η θέση εντόπισης και το καθορίζει τη στρατηγική αντιμετώπιση, γιατί η απόσταση από τους χτίρες του προκτού καθορίζει τη δυνατότητα επιτυχούς αναστόμωσης. Βέβαια, η τελική απόφαση λαμβάνει σε συνδυασμό με τα στοιχεία της κλινικής εξέτασης, τη δαχτυλική εξέταση και την ενδοσκόπηση. Έτσι, στην πρώτη διαφάνεια, όπου έχουμε έναν όγκο στο μέσο και άνω ορθό, θα γίνει μια χαμηλή προστιρεκτομή και αναστόμωση, ενώ στο δεύτερο διαφάνεια, όπου έχουμε έναν όγκο στο άπορθο, θα γίνει μια κοιλιοπερινιακή εκτομή και αναστόμωση. Τα σημεία που καθορίζουν τώρα τη θέση του η ορθοπρακτική συμβολή που ορίζεται απεικονιστικά από μια γραμμή που ενώνει το κατώτερο χείλος του κόκκιγα με το κατώτερο χείλος της τυπικής σύμφυσης και το άνω όριο θεωρείται και μάλλον και ένα δεύτερο όριο οριοθέση που χρησιμοποιούμε είναι η ανάκαμψη του περιτονέου. Τι είναι η ανάκαμψη του περιτονέου? Είναι η θέση μετάβασης από το άνω τμήμα του ορθού, που καλύπτεται προστίως από το περιτόνιο, προς το μέσο ορθό, όπου καλύπτεται πλήρως από την μεσοορθική περιτονία. Έχει χαρακτηριστικό ενδιάμεσο σήμα στις δύο εικόνες, λεπτή γραμμή και πολλές φορές να βάλει το V-shape σαν V-σχήμα και μπορούμε να πούμε ότι προσομοιάζει τα άνοιγμα των φτερών του το Seagull sign. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε ότι η μεσοορθική περιτονία καλύπτει το μέσο ορθό όχι σε όλη την έκταση, έτσι στα κατώτερα, τα οποία θα την αναλύσουμε λίγο αργότερα περιφερικά. Και εδώ βλέπουμε την πρώτη περιτονιακή ανάκαμψη. Το μήκος. Πώς υπολογίζουμε το μήκος? Είναι η απόσταση από την ορθοπρακτική συμβολή. Αυτή χρησιμοποιείται πλέον πιο αξιόπιστα. Έτσι, βλέπουμε δύο διαφορετικούς όγκους. Στην πρώτη διαφάνεια έναν όγκο στο άνω ορθό και στη δεύτερη έναν όγκο στο κατώτερο ορθό. Μετρώντας το μήκος, βλέπουμε ότι ο πρώτος είναι στα 6,5 εκατοστά, ο δεύτερος στο μισό εκατοστό από την ορθοπρακτική συμβολή. Προχωρώντας τώρα, θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η αξιολόγηση της τυχωματικής επέκτασης, το T-stage κατά TNM. Βλέπουμε ότι ανάλογα με την κατά τάφη, το ΤΑΦ1S όταν έχουμε καρκίνο μεσίτου, ΤΑΦ1 όταν έχουμε διήθηση της πλοβενογόνιας στη βάδα, ΤΑΦ2 διήθηση της μυϊκής στη βάδα, ΤΑΦ3 διήθηση του οργόνου και της περιοχικής περιοχής, ανάλογα
τα αυτηρία A όταν η επέκταση είναι μικρότερη από το 1 χιλιοστό, B όταν είναι 1 με 5 χιλιοστά, C όταν είναι 5 με 15 χιλιοστά, D όταν είναι πάνω από 15 χιλιοστά, τα 4 όταν A όταν έχουν δείξεις περί του νέου και B όταν έχουν δείξεις παρακείμενο οργάνων και δομών, πιο συνοπτικά η ταξινόμηση. Ας πούμε όμως, πρέπει να τονίσουμε ότι με τον μαγνητικό συντονισμό δεν μπορούμε να απεικονίσουμε όλες τις στιβάδες του τυχώματος του εντέρου. Βλέπουμε συνήθως μόνο τον βλενογόνο και βλενογόνο σαν περιοχή ενδιάμεσου σήματος και τον ιδίως μυϊκό σχητό σαν περιοχή χαμηλού ταυδίου σήματος. Μόνο όταν έχουμε είδημα μπορούμε να εντοπίσουμε ακόμα και την περιοχή του βλενογόνου σαν ενδιάμεση υψηλής έντασης σήματος. Και γι' αυτό στην ταξινόμηση κατά της σε αυτό το τείχομα τους χαρακτηρίζουν σαν ταφ 1-2. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει ανάγκη να επιλέξουν τους όγκους σε αρχικό στάδιο για πιθανή τοπική εξαίρεση, εξαίτηση εκλογής θεωρείται το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα. Γιατί με την υπερηχογραφική ανείχνευση των διαφορετικών μυϊκών στιβάδων, των διαφορετικών στιβάδων του τείχοματος του εντέρου, μπορούμε σαφέστερα να καθορίσουμε τη διοίκηση στον υποβλενογόνο ή στο μυϊκό σχητώνα και να χαρακτηρίσουν τους όγκους αν είναι τα φένα ή τα δύο. Με ευαισθησία που καλύτερη από το μαγνητικό τομογράφο και ευαισθησία που πλησιάζει στο 95%. Ένα παράδειγμα για να χαρακτηρίσουμε εδώ έναν όγκο που είναι τα φένα 2. Βλέπουμε ότι σε τρία επίπεδα, μια εξεργασία στο μέσο ορθό κυρίως, διατηρείται το χαμηλό ταυδίο σήμα στο τείχομα, άρα θεωρούμε ότι είναι άθικτο τείχομα, άρα είναι τα φένα 2. Ένα άλλο παράδειγμα, πάλι μια εξεργασία. Βλέπουμε ότι διατηρείται η χαμηλή ένταση στο ταυδίο ακολουθία του τείχοματος, άρα πάλι θεωρείται άθικτο το τείχομα, άρα τα φένα 2. Δυσκολία στο μαγνητικό συντονισμό εντοπίζονται πολλές φορές όταν θέλουμε να διαφοροποιήσουμε έναν όγκο κλίνικα ταυ 2, δηλαδή που δεν περνάει το μυϊκό τείχομα, από ένα όγκο ταφ 3 σε πρώιμα στάδια. Και αυτό γιατί ο μαγνητικός συντονισμός έχει περιορισμό στη διαφοροποίηση των ακτινοειδών προσεβολών διηθήσεων από τις διηθήσεις του όγκου από την δεσμοπλαστική αντίδραση που μπορεί να παρασυρθεί και σε έναν ταφ 2 όγκο. Βέβαια, μια πολυκεντρική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2011 ουσιαστικά χαρακτηρίζει ότι δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία η διαφοροποίηση του ταφ 1 ταφ 2 από το ταφ 3. Καλής πρόγνωσης. Σε σχέση τώρα, τα κλινικά ταφ 3 όγκια, οι οποίοι εκτείνονται εξωτυχωματικά, ανάλογα με το μήκος της εξωτυχωματικής επέκτασης. Ταφ 3 A όταν είναι μικρότερο από 1 χιλιοστό, ταφ 3 B όταν είναι 1 με 5 χιλιοστό, ταφ 3 C όταν είναι 5 με 15 χιλιοστά και ταφ 3 D όταν είναι πάνω από 15 χιλιοστά, όπως αυτόν τον όγκο που βλέπουμε ότι ακουμπάει τη μεσοδοτική περιτονία. ΤΑΦ 4 κατά TNM θεωρούνται σε δύο κατηγορίες. ΤΑΦ 4 A όταν έχουμε διοίκηση του περιπνέου ή της περιπνεϊκής ανάκαμψης. ΤΑΦ 4 B όταν έχουμε διοίκηση οργάνων και δομών έξω από το μέσο ορθό. ΤΑΦ 4 A λοιπόν, όταν έχουμε μακροσκοπική διοίκηση του περιτονέου ή πάση του περιτονέου από τον όγκο. Όπως στην πρώτη διαφάνεια, όπου βλέπουμε μια διοίκηση της περιπνεϊκής ανάκαμψης, και στη δεύτερη διαφάνεια που βλέπουμε ότι ο όγκος εκτείνεται και στην περιτονεϊκή κοιλότητα, διοίκηση του περιτονέου. ΤΑΦ 4 B, όταν έχουμε διοίκηση των οργάνων. Έτσι βλέπουμε στο πρώτο παράδειγμα ένα μεγάλο όγκος, ο οποίος εκτείνεται προστίως, διοικεί το οποίο στο τείχομα της οροδοκοκίστης. Στη δεύτερη διαφάνεια ένας όγκος με εξωτυχωματική επέκταση που διοικεί το προστάτη. Και στη τρίτη διαφάνεια έναν ευμεγέθη όγκο, ο οποίος εκτείνεται και διοικεί το κόλπο. Είπαμε στη ΔΑΦ 4 ταξινομικά, διοίκηση δομών, οργάνων και δομών. Όμως δεν διευκρινίζεται επαρκώς ποιες θα αναφέρονται ως δομές στην ταξινόμηση κατά TNM. Έτσι, μια πολυκεντρική ομάδα από ειδικούς κατέληξαν στο να χαρακτηρίσουμε ως δομές στην ταξινόμηση κατά TNM, όποιες οτιδήποτε φύσεται έξω από το μέσο ορθό και τη μεσοορθική περιτονία, όπως είναι η μήτρα, οθήκες, κόρπος, προστάτης, σπερματοδόχης κίστη, ουροδόχης κίστη, ουρυδρές και ουρύθρα, η δείξη οστών, νεύρων, αγγείων και συνδέσμων, οποιαδήποτε εντερική έλικα, αλλά διαφορετική από την έλικα που περιέχει τον όγκο, η δείξη λαβλωτών μειών, όπως είναι ο έξος χθήρας και η μύες του πυελικού εδάφους,
και οποιοδήποτε λοιπόν συστό σε ανατομικό διαμέρισμα έξω από την περιοχή του μέσου ορθού, όπως η περιοχή του θηριωδούς διαστήματος χώρου και πέριξη των λαγωνίων αγίων ή στον ευθυσιακό βόθο. Στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε λοιπόν έναν σώκος ο οποίος ευθύνεται εξωτυχωματικά στο θηριωδές διάστημα, θηριωτά 4β, εδώ ένας δεύτερος σώκος ο οποίος εκτείνεται και διηθεί τον έξω σφυκτήρα. Στην ταξινόμηση θα πρέπει να προσέξουμε ότι όταν έχουμε διήθηση της μεσοαρτικής περιτονίας δεν θεωρείται ΤΑΦ4β, αλλά θεωρείται ΤΑΦ3MRF θετικό. Ενώ η διήθηση του έσω σφυκτήρα δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ΤΑΦ4, γιατί δεν είναι ραβδοτός μυς. Προχωρώντας στην ταξινόμηση με βάση το πρότυπο από το ΕΣΓΑΡ, θα μιλήσουμε συνέχεια για τη διήθηση των σφυκτήρων. Και ξεκινώντας, θα κάνω μια αναφορά απεικονιστικά στην ανατομία του προκτικού σαλήνα. Στη στεριά είναι ο έσω σφυκτήρας, τα πλάγια ο έξω σφυκτήρας, κεφαλικότερα είναι ο υβορτικός μυς και ακόμα κεφαλικότερα ο ανεκτήρας του προκτούς. Και το διάστημα ανάμεσα στον έσω και τον έξω σφυκτήρα υπάρχει με το μεσοσφυκτηριακό επίπεδο. Το επίπεδο υπέρτασης και δίθεση στον δομό του προκτικού σωλήνα έχει σχέση με την χειρουργική προσπέραση. Έτσι, ανάλογα με την απόσταση του κατώτερου χείλους του όγκου του ορθού από τον προκτικό δαχτύλιο, θα ξεκινούνται σε τέσσερις τύπους, όταν είναι κάτω πάνω από ένα εκατοστό η διήθηση του έξω σφυκτήρα και ανάλογα χειρουργική προσπέραση. Βέβαια, για να μιλήσουμε για τη διήθηση του σφυκτηριακού μηχανισμού και του πυελικού εδάφους, απαραίτητη είναι η λήψη υψηλής ευκρίνειας στο μόνο σε στεφανιαίο επίπεδο, το οποίο στεφανιαίο επίπεδο πρέπει να είναι αληθές στεφανιαίο παράλληλα με τον προκτικό σωλήνα. Και αν στην περιγραφή μας θα πρέπει να περιλάβουμε και την επέκταση σε κεφαλαιορέο μήκος ως προς τον προκτικό σωλήνα. Έτσι βλέπουμε σε τρίτα η ταξινόμηση. Έτσι όταν έχουμε σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε έναν όγκο που εκτείνεται στο 1/3 του προκτικού σωλήνα, ενώ σε δεύτερη περίπτωση βλέπουμε έναν όγκο ο οποίος εκτείνεται στο προκτικό σωλήνα τουλάχιστον στα 2/3 και διηθεί δεξιά τον έξω σφυκτήρα και αριστερά τον υβορτικό μυ. Το T-stage, θα σημειώσουμε ότι σχετίζεται με τον βαθμό επέκτασης και διήθησης του τυχώματος του ορθού και ότι η διήθηση του έξω σφυκτήρα του μεσοσφυκτηριακού χώρου δεν επηρεάζουν το T-stage, ενώ αντίθετα η διήθηση του έξω σφυκτήρα του υβορτικού και του ανεκτήρα του προκτού, που είναι ραβδοτή οι μύες, επηρεάζουν το T-stage C-TAF4B. Προχωρώντας στην σταδιοποίηση, μιλάμε για την διήθηση της μεσοσφυκτηριακής περιτονίας. Τι είναι η μεσοσφυκτηριακή περιτονία? Είναι μια λεπτή νόδηση δομή, η οποία περιβάλλει το μεσοσφυκτηριακό διαμέρισμα και αποτελεί το αναμενόμενο επίπεδο χειρουργικής εκτομής του μέσου ορθού. Διαφοροποιείται από το χειρουργικό πεδίο εκτομής, το οποίο θεωρείται σαν την ελάχιστη απόσταση μεταξύ του όγκου και του χειρουργικού πεδίου εκτομής, είναι το circumferential dissection margin. Στις δύο εικόνες εμφανίζεται σαν μια λεπτή γραμμή χαμηλού MR σήματος. Η μεσοορθική περιτονία δεν καλύπτει το μέσο ορθό σε όλο το μήκος. Στο άπο ορθό το καλύπτει. Στο μέσο ορθό καλύπτεται στα πλάγια και στο πίσω τείχομα. Στο πρόσωπο τείχομα βλέπουμε την κάλυψη από την περιτοναϊκή ανάκαμψη. Ενώ σε όγκο που είστε στον άνω ορθό, μεσοσφυκτηριακή περιτονία παρατηρείται στο πλάγιο και ο πίσω τείχομα, ενώ το πρόσωπο και πλάγιο τείχομα καλύπτει από το περιτονά. Σε αυτό το διαφάνεια βλέπουμε το ανατομικό παρασκεύασμα μετά από ολική εκτομή του μέσου ορθού. Βλέπουμε την μεσοσφυκτηριακή περιτονία με το χρώμα το μπλε, πράσινο, η οποία βλέπουμε ότι δεν καλύπτει όλο το ορθό, ενώ προστίως, ειδικά στο ανώτερο τμήμα, υπάρχει πάνω από την περιτοναϊκή ανάκαμψη η περιτοναϊκή κοινότητα. Έτσι, όταν βλέπουμε ότι ένας όγκος είναι κάτω από την περιτοναϊκή ανάκαμψη, θεωρούμε ότι στο μέσο ορθό εδώ, θεωρούμε ότι καλύπτεται πλήρως από την μεσοορθική περιτονία, ενώ όταν μιλάμε για μια περιοχή που βρίσκεται στο άνορθο, πάνω από την περιτοναϊκή ανάκαμψη, θα έχουμε κάλυψη τη μεσοσφυκτηριακή περιτονία στο πλάγιο και πίσω τείχομα και όχι στο πρόστιο. Η ανάκαμψη του περιτονίου απεικονιστικά στους άντρες βρίσκεται σε επίπεδο άνωθεν των σπερματοδόχων κύστεων, ενώ στις γυναίκες στο δουλάσιο χώρο.
η διοίκηση της μεσοοθικής περιτονίας επηρεάζει το πρωτόκολλο θεραπευτικής αντιμετώπισης. Έτσι, όταν έχουμε απόσταση από τη μεσοοθική περιτονία πάνω από ένα χιλιοστό, αλλά μιλάμε για όπλο που είναι ΤΑΦ1-2 ή ΤΑΦ3-AB, δηλαδή με μικρότερο από 5 χιλιοστά διοίκηση, και νη-0, θεωρούνται χαμηλού κινδύνου αυτή η ιόνιση, και τότε συνήθως γίνεται μια ολική εκτομή του μεσοοθού ή τοπική εκτομή. Όταν όμως η απόσταση από τη μεσοοθική περιτονία είναι μικρότερη από το ένα χιλιοστό, μιλάμε για ένα όπλο που είναι ΤΑΦ3-CD, δηλαδή είναι πάνω από 5 χιλιοστά εξωτικοματική επέκταση, και για διθυμένους λεφαρένες, νη-1, θεωρούνται διάμεσο κινδύνου αυτή η ιόνιση, τότε μιλάμε ότι ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε ένα βραχή σχήμα ακτινοθεραπείας. Όταν μιλάμε τώρα για απόσταση από τη μεσοοθική περιτονία που είναι περίπου στο 1 χιλιοστό ή και μικρότερη, αλλά μιλάμε για ένα όγκο που είναι ΤΑΦ3-CD ή ΤΑΦ4 και για διθυμένους λεφαρένες νη-2, θεωρούνται υψηλού κινδύνου αυτοί οι ασθενείς και θα πρέπει να υποβληθούν σε ένα μακρύ σχήμα νεοάντζουβαντ χημιοακτινοθεραπείας και επαναστατιοποίησης. Η διοίκηση της μεσοοθικής περιτονίας, όταν είναι η απόσταση κάτω από το χιλιοστό, θα μπορεί να γίνει είτε από άμεση διοίκηση από τον όγκο ή να θεωρούμε ότι υπάρχει υπακολούμενη διοίκηση από τον πρωτοπαθή όγκο, από εξωτυχωματική αγκιακή διοίκηση ή από αναπλασματικές εναποθέσεις ή ακανόνες σχήματος παθολογικούς λεφαδένες, π.χ. με εξωκαψική επέκταση. Η διοίκηση της μεσοοθικής περιτονίας μπορεί να είναι είτε εστιακή, όπως βλέπουμε στο πρώτο παράδειγμα, είτε μπορεί να είναι μεγαλύτερη έκταση, όπως βλέπουμε στο δεύτερο παράδειγμα, που διηθείται περίπου από την ώρα 9 έως την ώρα 2. Ουσιώδης τονίζουμε και πάλι την λήψη σωστών κλίσεων για τον έλεγχο της διοίκησης της μεσοοθικής περιτονίας. Γιατί όταν δεν ληφθούν κατεπαπτωμένες στο μέσο του αληθίσεως προς τον όγκο, όπως στην πρώτη περίπτωση, μπορούμε να θεωρηθούμε, να υποθέσουμε ότι έχουμε μια πιθανή διοίκηση της μεσοοθικής περιτονίας, το οποίο όμως δεν συμβαίνει όταν ληφθούν οι αληθείς τομές. Η σχέση της μεσοοθικής περιτονίας με τη διοίκηση του περιτονέου και του T-stage. Όταν μιλάμε για ένα όγκο στο άπορθο, κάτωρθο, ο οποίος άθεται της μεσοοθικής περιτονίας, θα θεωρηθεί ότι είναι ένας όγκος ταφ, αλλά δεν εκτείνεται έξω από αυτόν αυτή. Θα θεωρήσουμε ότι είναι όγκος ταφ3, MRF θετικός. Όταν έχουμε έναν όγκο στο μέσο ορθό, ο οποίος άθεται προσθείως, στο πρόσθετο τμήμα, δεν έχουμε κάλυψη από τη μεσοοθική περιτονία, άρα άπλετε του περιτονέου, πάνω από το επίπεδο της περιτονιακής ανάκαμψης. Θα είναι ένας όγκος TAF4A, MRF αρνητικός. Όταν έχουμε έναν όγκο, είναι στο άνορθο, άπλετε πλαγίως, θα πρέπει μπορεί να θεωρήσουμε ότι έχει διήθηση τόσο του περιτονέου, όσο της μεσοοθικής περιτονίας. Οπότε είναι ένας όγκος TAF4A, MRF θετικός. Και ανάλογα σε σχέση, η ίδια απεικόνηση σε σχέση με το παρασκεύραγμα μετά ολική εκτομή του μέσου ορθού. Προχωρώντας τώρα στην ταξινόμηση με βάση την διήθηση των λεφαδένων και τις ενοπλασματικές αναποθέσεις. Απαραίτητο θεωρείται να κατανοήσουμε τους οδούς λεφαδιακής διαφοράς διήθησης στην πίελο. Ο καρκίνος του ορθού δίνει κυρίως μεταστάσεις σε λεφαδένες γύρω από τον ώμο, μεσοορθικούς. Σε αυτούς πρέπει να απελαμβούμε και όπως βρίσκονται υψηλότερα σε σχέση με αγκιά στον προϊερό χώρο, όπως είναι η ανώτερη περιοριστική και η κάτω μεσαιτέρη λεφαδένες. Άλλες οδείες διασποράς, ιδίως σε καρκίνους του άπορθους, θεωρούνται οι πλάγιοι λεφαδένες σε σχέση με τα έσω λαγόνια αγκιά και το θηροειδή χώρο. Και ειδικά σε πολύ περιφερικούς όγκους που εκτείνονται περιφερικά στο βροχτικό σωλήνα, οδός διασπορά θεωρείται και προς τους βολικούς λεφαδένες. Απεικονιστική ταξινόμηση. Με το κίνδυνο θεωρούνται οι μεσοορθικοί λεφαδένες. Ο θηροειδής χώρος, αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε να δούμε τους θηροειδείς λεφαδένες, έσω λαγόνιους με το πράσινο. Και οι έξω λαγόνιοι, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στο N stage, αλλά στο M stage, με το κόκκινο. Μπορούμε με τη μαγνητική τομογραφία να διαφοροποιήσουμε με ασφάλεια έναν καλοήθεια από ένα μεταστατικό λεφαδένα? Είναι δύσκολη. Η ευαισθησία υπολογίζεται στο 60% και ειδικότερα στο 70-75%. Και μάλιστα θεωρείται μια αξιόπιστη αξιολόγηση πιθανά διευθυμένου λεφαδένα με βάση το μέγεθος. Καθώς πάνω από το 70% διευθυμένων λεφαδένων βρίσκεται να έχουν διάμετρο κάτω από 5 χιλιοστά.
Επίσης, οι καλοειδείς λεφαδέες μπορεί να είναι μεγάλο μεγέθους, με το 50 περίπου τα κάτω λεφαδέων που έχουν διάμετρο πάνω από 5 με 10 χιλιοστά να θεωρούνται καλοειδείς. Αποτέλεσμα, πολλές φορές γίνεται υπερσταδιοποίηση και μη απαραίτητη υποβολή του ασθενούς σε νεοάντζουμαντ θεραπεία. Κριτήρια δίθηση των λεφαδέων. Όταν αφορά τους μεσοορθικούς, θεωρούνται ύποπτη δίθηση όταν η βραχή αδιάμετρος είναι πάνω από 9 χιλιοστά, όταν η βραχή αδιάμετρος είναι 5 με 9 χιλιοστά και έχουμε τουλάχιστον δύο κακοήθη χαρακτηριστικά, όταν σαν κακοήθη χαρακτηριστικά αναφέρουμε το ασαφές όριο, την ετερογένεια στην ένταση σήματος και το στρόγγυλο σχήμα του λεφαδένα, και όταν είναι κάτω από 5 χιλιοστά, αλλά πρέπει να έχουμε και τα τρία κακοήθη χαρακτηριστικά. Σημείωση. Όταν έχουμε λεφαδένες υψηλού ταφιού σήματος, δηλαδή με πλωνότη σύσταση, θα πρέπει πάντα να θεωρούνται ύποπτη δίθηση. Τι σημαίνει τώρα όσον αφορά τους λεφαδένες που βρίσκονται στους πλάγιους, έπρεπε από το μέσο ορθό. Αυτοί θεωρούνται ύποπτη δίθηση πότε. Όταν η βραχή αδιάμετρος είναι πάνω από 7 χιλιοστά, η κύριση, η αξιολόγηση γίνεται με βάση μόνο το μέγεθος και μπορεί να έχουν οποιαδήποτε μορφολογία. Όταν χρησιμοποιηθούν και τα όσο περισσότερα κακοήθη χαρακτηριστικά, τόσο αυξάνει η επιβεβαίωση της διήθησης του λεφαδένα. Εδώ βλέπουμε τρεις διαφορετικούς λεφαδένες, ένα στον μεσοορθική περιτονία, ένα στα λαγωνιακία και ένα στο θηροειδές διάστημα, διηθημένους. Η diffusion ακολουθία μπορεί να μας βοηθήσει στο χαρακτηρισμό της διήθησης των λεφαδένων. Βοηθάει στην ανάδειξη των λεφαδένων, όχι όμως στο χαρακτηρισμό, όπως φαίνεται από αυτή τη μελέτη. Μάλιστα, περιγράφω ότι περίπου αναδεικνύουμε με τη diffusion ακολουθία 26% περισσότερο λεφαδένων σε σχέση με την απλή ταυδίου. Όμως αυτό από μόνο του δεν είναι επιδείο. Έτσι βλέπουμε εδώ δύο λεφαδένες στην ταυδίου ακολουθία. Υψηλό σήμα στην diffusion, θεωρήσουμε ότι είναι και οι δυο νεοπλασματικοί. Όχι ασφαλώς. Βλέπουμε ότι παθολογοδομικά ο πρώτος θεωρήθηκε νεοπλασματικός και ο δεύτερος είναι φλεγονός. Η χρησιμοποίηση λοιπόν τη στάδιο και τη diffusion ακολουθία αυξάνει την ευαισθησία τη μεθόδου στην ανέχεια πιθανών διηθημένων λεφαδένων, όπως προείπτει από αυτήν την μελέτη. Στην αναφορά μας, θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετήσουμε τη θέση του πιο εγγύς διηθημένου λεφαδένα για το σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας, αλλά και να φέρουμε διεθνημένους λεφαδένες έξω από το μέσο ορθό, όπως είναι στη ροειδής ή στο λαγόνι. Και αυτό γιατί συνήθως με την τυπική ολική ακτομή του μέσου ορθού δεν εξαιρούν. Και θα αργότερα θα είναι απαραίτητη η επιπρόσθετη εκτομή ή και η ακτινοθεραπεία για την αποφυγή τοπικής υποτροπής. Έχει σημασία η διαφοροποίηση τη διήθηση λεφαδένων από τι νεοπλασματικέ αναποθέσει στο μεσοορθικό χώρο. Έχει σημασία κυρίω παθολογοτομικά, γιατί θεωρείται ότι οι νεοπλασματικέ αναποθέσει έχουν χειρότερη πρόγνωση. Απεικονιστικά, ο λεφαδένας, μια αναπόθεση θεωρείται ότι είναι λεφαδένα όταν έχει παρόμοιο σχήμα λεφαδένα και κάψα τυπικά λεφαδένα, ενώ μια νεοπλασματική αναπόθεση, ή όπω αλλιώ περιγράφεται, ασυνεχή εξωτυχηματική αγκιακή διήθηση, όταν έχουμε ένα οζίδιο εντός και κατά μήκους αγιακής δομής, χωρίς ωστόσο να έχετε σε συνέχεια με τον πλατοκατή όγκο. Συμβαίνει όμως πάντα αυτό. Σε μια μελέτη όπου λύθηκαν οι ειδικοί να αξιολογήσουν με βάση τη μορφολογία, αν μπορεί να πούμε αν έχουμε λεφαδενική διήθηση ή νεοπλασματική αναπόθεση, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε πολύ εύκολα να μιλήσουμε για λεφαδένα, άλλες οι οποίες μπορούμε εύκολα να μιλήσουμε ότι έχουμε μια νεοπλασματική αναπόθεση, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες οι γνώμες δίστανται. Έτσι, τι προτείνεται από την ομάδα ειδικών για το TNM stage? Να αναφέρουμε κάθε οζύδιο το οποίο δεν έρχεται σε άμεση συνέχεια με τον πρωτοπαθή όγκο, ανεξάρτητα πρόκειται για λεφαδένα ή νεοπλασματική αναπόθεση, ως μέρος του knee stage, και να περιγράφουμε το μέγεθος και τα άλλα μορφολογικά του χαρακτηριστικά. Επόμενο στάδιο στην ταξινόμηση είναι αν έχουμε την εξωτυχωματική αγκιακή δίθηση. Τι θεωρείται εξωτυχωματική αγκιακή δίθηση? Είναι ανάλογη του νεοπλασματικού όγκου, δηλαδή αγκία του μέσου ορθού. Θεωρείται ότι υπάρχει αυξημένο κίνδυνο για υποτροπή και μεταστάσει, 5 φορέ μεγαλύτερο να έχουμε σύγχρονε μεταστάσει και 3,7 φορέ μεγαλύτερο να έχουμε νέε μεταστάσει το πρώτο έτο. Θεωρείται κακό προγνωστικό παράγοντα επιβίωση, με ελάττωση τη επιβίωση κατά 88% από 33%.
εξωτικοματικά αντιακή δίθηση θεωρούμε όταν έχουμε ένα σήμα παραπλήσια του όγκου στις παρακείμενες αντιαδινές δομές και αν έχουμε μια διάταση του αυλού ή διακοπή τη συνέχεια της περιφής του αγγείου. Παραδείγματα εξωτικοματικής αντιακής δίθησης. Έγινε μια προσπάθεια ταξινόμησης με ένα σκορ της εξωτικοματικής επέκτασης και κατά πόσο έχουμε διήθηση. Έτσι μπορεί να έχουμε μηδέν σκορ όταν δεν έχουμε οζόμορφη εξωτικοματική επέκταση και μη συμμετοχή των αγγείων. Ένα σκορ όταν έχουμε μικρή εξωτικοματική επέκταση με μη συμμετοχή των αγγείων. Δύο όταν έχουμε ακτινοτές προσεγγολές εγγύτητα με τα αγγεία αλλά απουσία παθολογικού ημασήματος εντός των αγγείων και φυσιολογικό το εύρος του αυλού του αγγείου. Τρία όταν έχουμε ενδιάμεση ένταση σήματος στον αυλό των αγγείων και μικρή διάταση του αυλού. Και τέσσερα, όταν έχουμε ανώμαλο περίγραμμα των αγγείων και σαφές παθολογικό σήμα ανάλογο με τον όγκο. Η δημοτική αγγειακή δίδυση. Παραδείγματα απεικονιστικά. Στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε μια μικρή εξωτικοματική επέκταση χωρίς όμως σαφή συμμετοχή των αγγείων, αλλά έχουμε MRI MVI score 1. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε ακτινοτές προσεβολές σε εγκύτητα με τα αγγεία, αλλά απουσία παθολογικού εμάρσηματος ενδόντως των αγγείων και φυσιολογικό το έργος του αυλού του αγγείου, score 2 δηλαδή. Στη τρίτη περίπτωση έχουν μια ενδιάμεση ένταση σήματος στον αυλό του αγγείου και μικρή διάταση του αυλού. Και στη τέταρτη περίπτωση έχουμε ανώμαλο περίγραμμα των αγγείων και σαφές παθολογικό σήμα ανάλογο του όγκου. Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις θεωρούμε ότι έχουμε σαφώς εξωτυχωματική αγγειακή διήθηση. Τι συμβαίνει όμως σε αυτή την περίπτωση όπου έχουμε μια ευμεγέθη μάζα που εκτείνεται στο μεσοωτικό διάστημα, αλλά δεν μπορούμε να σαφήνει να πούμε ότι έχουμε διήθηση αγγείων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να θεωρήσουμε, ανάδεια μια ογκοταυτία CV, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι κάπου εκεί μέσα στον όγκο περιλαμβάνονται και αγγειακές δομές και να θεωρήσουμε ότι ένα EMVI θετικό. Το F stage του όγκου. Έχουμε μη μηδέν όταν έχουμε απουσία μεταστάσεων. A1A, όταν έχουμε μεταστάσει σε ένα όργανο χωρίς περιοδοναϊκές εκτέσεις. M1B, όταν έχουμε σε δύο ή περισσότερα όργανα. M1C, όταν έχουμε περιοδοναϊκές εκτέσεις με ή χωρίς μετάσταση σε όργανα. Οι ύποπτοι μη επιχωρεί ελεφαδένες θεωρούνται ως ένα όργανο στο M-stage. Επόμενος τμήμα της παρουσίας θα περιλαμβάνει την συμβολή του μαγνητικού συντονισμού στην επαναστατιοποίηση του καρκίνου του ορθού, δηλαδή μετά από κατάλληλο σχήμα χημιοακτινοθεραπείας. Πάλι θα χρησιμοποιήσουμε το ανάλογο πρότυπο που προτείνεται από το ESGAR. Σκοπός είναι η αξιολόγηση του βαθμού μείωσης του μεγέθους και του σταδίου downstaging του κουταχικού όγκου, ώστε να επανακαθορίσουμε τη χειρουργική προσέγγιση, δηλαδή από εκτεταμένη εκτομή θα προβούμε σε τυπική οϊκή εκτομή του μέσου ορθού, να μετατρέψουμε μια κοιλιοπεδενική εκτομή σε εκτομή με διασφάλιση του σφυκτηριακού μηχανισμού, αλλά και στην επιλογή των ασθενών με πλήρη σχεδόν ανταπόκριση στη θεραπεία, είτε στο watchful waiting, σε ασθενή με πλήρη ανταπόκριση, είτε σε τοπική εκτομή με, σωτηρία του οργάνου του ορθού και του ζυμοειδούς, σε ασθενείς με ελάχιστα υπολοιματικά στοιχεία από τον προταχικό όγκο. Βέβαια, τονίζουμε ότι για τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της σύγκρισης, σκόπιμος κρίνεται η εξέταση να πραγματοποιείται με την ίδια τεχνική της αρχικής σταδιοποίησης. Έτσι, σε αυτό το παράδειγμα, βλέπουμε πριν, κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας και μετά την ακτινοθεραπεία, μια σταδιακή μείωση του προταχικού μεγέθους του όγκου. Σε αυτό το παράδειγμα βλέπουμε έναν όγκο ο οποίος ευμεγέθη στο άνω ορθό, ο οποίος εκτείνεται προστίως και μάλλον διεθεί το πίσω κύκλωμα του στις ουροδόχου κύστης. Άρα θα χρειαζόταν ένα μεγάλο χειρουργείο και με πιθανή εξαίρεση του επιτυχώματος της ουροδόχου κύστης. Μετά από την ακτινοθεραπεία βλέπουμε μια υποστροφή του όγκου και μια διάκριση όσον αφορά διαφορετικά όρια ανάμεσα στον όγκο και στο πίσω τείχωμα της ουροδόχου κύστης. Η ταξινόμηση μετά την επαναστατιοποίηση σε τρία στάδια. Στους όγκους όπου παρατηρούμε ομαλοποίηση του τείχωματος, στο 1-5% των όγκων όπου μιλάμε για πλήρη ανταπόκριση στη θεραπεία, σε όγκους όπου έχουμε μια απουσία, δεν είναι εμφανής όγκος ή μια σημαντική μείωση του όγκου και κυρία από το στοιχείο της σύνωσης, μιλάμε για καλή ανταπόκριση, αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό, το 75% των όγκων, και σε όγκους όπου έχουμε παραμονή του όγκου και περιορισμένη ίνωση, θεωρούνται φτωχή στην ανταπόκριση στην χημιοακτινοθεραπεία και αποτελούν περίπου το 20% των όγκων. Στο πρώτο παράδειγμα,
όταν έχουμε φτωχή ανταπόκριση, δηλαδή παραεμφανή, πολυμανικό, συμπαγείο όγκο και περιορισμένα στοιχεία ένωση. Η δουλειά του ακτινολόγου είναι εύκολη. Θα προχωρήσουμε κατευθείαν στη σταδιοποίηση όπως και στον πρωταρχικό όγκο. Εύκολη είναι η συμβολή του ακτινολόγου όταν μιλάμε για το 5% των όγκων, όπου παρατηρούμε πλήρη ανταπόκριση με ομαλοποίηση του τυχώματος. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ταφμιδέν και θα προχωρήσουμε σε σταδιοποίηση λεφαδένων και πιθανών νεοπλασματικών αποθέσεων. Τι συμβαίνει όμως με το 75% των όγκων όπου έχουμε με καλή ανταπόκριση στη θεραπεία, δηλαδή απουσία μείωση του όγκου, αλλά και από το στοιχείο της σύνωσης? Το πρότυπο της μορφολογίας της σύνωσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι συνήθως σχετίζεται, ακολουθεί τη μορφολογία του αρχικού όγκου. Όμως επισημαίνεται η δυσκολία στην αξιολόγηση του πολυματικού ενεργού νεοπλασματικού ιστού εντός της σύνωσης με τον μαγνητικό συντονισμό. Έγινε μια προσπάθεια να αξιολογήσουμε τον βαθμό ενόδους μετατροπήσεως μέσω regression grain, όμως θεωρείται ότι περιορισμένη ευαισθησία και ειδικότητα σε σχέση με το παθολογοανατομικό tumor regression grade. Χρησιμοποιείται ωστόσο σαν δείχτης για τη διαφοροποίηση μεταξύ ομάδων ασθενών με καλή και φτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία. Αξίζει να τονίσουμε επίσης όμως ότι η μειωμένη ευαισθησία της μαγνητικής τομογραφίας 20-55% στη διαφοροποίηση της πλήρους ανταπόκρισης από την παραμονή πολυματικού όγκου οδηγεί πολλές φορές σε overstaging. Έτσι βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση. Στο παράδειγμά μας, έναν όγκο ο οποίος πριν από την χημοακτινοθεραπεία θα θεωρούνταν ότι εκτείνεται εξωτυχωματικά και πιθανή διευθύντη με μεσοκορθική περιτονία, αλλά τα F3 MRF θετικό. Μετά την ακτινοθεραπεία, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι κάποιες ακτινοδέσπους εμβολές. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι ίσως έχουμε εξωτυχωματική αγκιακή διήθηση, δεν άπεδες μεσοκορθικής περιτονίας, MRF αρνητικό. Το παθολογικό αποτέλεσμα μας έδειξε όμως ότι ήταν ένας όγκος TAV2 χωρίς διήθηση της εξωτυχωματικής αγκιακής. Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, προτείνεται η χρήση της diffusion ακολουθίας από το ESGA σαν επαναστατιοποίηση του T-stage μετά από χημιοακτινοθεραπεία. Η συμβολή του είναι σημαντική κυρίως στη διαφοροποίηση απουσίας του όγκου, πλήρους ανταπόκρισης από την παραμονή όγκου. Έτσι βλέπουμε στο πρώτο παράδειγμα, στα δύο πρώτα slides, έναν όγκο κυκλοτερή και ημικυκλοτερή, δύο διαφορετικούς όγκους. Ο πρώτος μετά από την ακτινοθεραπεία βλέπουμε ότι έχει ένα χαμηλό ομαλό τα δύο σήμα λόγω της σύνωσης και οι δύο όγκοι. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε υπολειμματικό όγκο μέσα στην ίνωση. Σε αυτή την περίπτωση η diffusion weight ακολουθία βοηθάει και μάλιστα έχει 23% αυξάνεται η ευαισθησία όταν χρησιμοποιήσουμε την TAV2 εικόνα με την diffusion weight ακολουθία. Βλέπουμε λοιπόν στην πρώτη περίπτωση ότι μέσα στον όγκο έχουμε περιοχή που έχει υψηλή ένταση στις εικόνες της diffusion. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση δεν έχουμε καθόλου παθολογικό σήμα στην ακολουθία του diffusion, αλλά μιλάμε για πλήρη ανταπόκριση θεραπεία. Το πρότυπο της diffusion ακολουθίας μπορεί να μας βοηθήσει για την πιθανή ανίχνευση πολυματικού όγκου. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση που έχουμε ένα κυκλοτερή και ανομοιογενούς παρυφής όγκο, ο οποίος μετά την χημοακτινοθεραπεία έχει μια ανομοιογενή χαμηλή ένταση σήματος ίνωση. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε ένα μικροκλωτηρί, ο οποίος έχει ένα ομαλός περιοχή ίνωση. Στη τρίτη περίπτωση ένα πολυποειδή, ο οποίος υποστρέφει και αφήνει μια περιοχή χαμηλή ένταση σήματος. Σε αυτή την περίπτωση, τη diffusion ακολουθία, τι θα μας βοηθήσει? Θα αναζητήσουμε συγκεκριμένες αιστείες υψηλού σήματος εντός της ίνωσης. Στο πρώτη περίπτωση μιλάμε το πρότυπο φτωχής ανταπόκρισης, όπου έχουμε 80% υπολειμματικό όγκο. Στη δεύτερη περίπτωση η αναζήτηση θα γίνει όταν έχουμε ένα μικροκλωτηρί στο έσωτημα του αυλού, ενώ στην περίπτωση του πολυποειδούς όγκου η αναζήτηση των στοιχείων υψηλού σήματος στη diffusion ακολουθία θα γίνει συνήθως στην περιοχή του μίσου. Έτσι, παράδειγμα, στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε μετά την χημιοακτινοθεραπεία έχουμε έναν όγκο με ομαλό χαμηλό τα δύο σήμα λόγω της
σύνωσης και στη diffusion ακολουθία δεν έχει παθολογικό σήμα να μια πλήρη ανταπόκριση. Στη θεραπεία, στη δεύτερη περίπτωση, έχουμε έναν μυκυκλωτηρή όγκο, ο οποίος πάλι δείχνει μια ομαλή χαμηλότητα περιοχή ίνωσης. Όμως στη diffusion ακολουθία βλέπουμε αιστεία υψηλού σήματος εντός της ίνωσης στον αυλό. Η ικανότητα της μαγνητικής της ακολουθίας diffusion στην ανείχνευση των αιστείων υπολειμματικών που θεωρείται η ακρίβειά της στο 90%. Στην περίπτωση όμως όπου έχουμε μια πολύ ανώμαλη, άγλη ίνωση, όπως αυτή τη διαφάνεια, το 80% θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι έχουμε πολυματικό όγκο, ακόμα και αν έχουμε αρνητικά ευρήματα στην diffusion weight ακολουθία. Οι περιορισμοί της diffusion ακολουθίας στην επαναστατιοποίηση δεν συμβάλλει τόσο στο T-staging, όσο στη διαφοροποίηση του TAF0 από το TAF θετικό. Να σημειώσουμε τα ψευδώς θετικά ευρήματα, όπως στην περίπτωση όπου έχουμε ένα υψηλό σήμα ευαυλικά που πολλές προσλαμβάνει αστεροειδή διαμόρφωση σαν το σήμα του Mercedes sign, όπως λέγεται. Σε αυτή την περίπτωση μας βοηθάει ο χάρτης ADC, όπου θα δούμε ότι έχουμε υψηλή ένταση σήματος. Μπορεί να έχουμε και artifact, όπως σε αυτή την περίπτωση, που βλέπουμε στο πρόσθετο τμήμα του αυλού υψηλό σήμα στην ακολουθία του diffusion. Όμως βλέποντας το όγκος, είναι στο πίσω τείχομα, η περιοχή είναι στο πίσω τείχομα. Άρα αυτό μιλάμε για ένα artifact επιδεκτικότητας. Και σε αυτό λοιπόν μας βοηθάει η αξιολόγηση της θέσης του πρωταρχικού όγκου. Πάντα στην επαναστατιοποίηση γίνεται ο συσχετισμός των ευρημάτων με την οδοσκόπηση και έχει βρεθεί ότι αυξάνει την αξιολόγηση της πλήρους ανταπόκρισης στη θεραπεία κατά 98% περίπου σε σχέση με την αξιολόγηση κατά 90% από την οδοσκόπηση και κατά 75% από τον συνδυασμό TAF2 και diffusion ακολουθίας. Επαναστατιοποίηση. Όσον αφορά τη μεσορροφική περιτονία μετά από κατάλληλο σχήμα, τονίζουμε ότι η αρχική σταδιοποίηση είναι πλέον αξιόπιστη. Γιατί η ίνωση που αναπτύσσεται μετά από την άκρηνο χημοθεραπεία μπορεί να περιορίσει την αξιολόγηση του πιθανού βαθμού διήθησης της μεσορροφικής περιτονίας με ευαισθησία 76%. Πρότυπα λοιπόν μεσορροφικής περιτονίας μετά από το neoadjuvant σχήμα. Μπορεί να ήταν η απόσταση πάνω από 2 χιλιοστά του όγκου. Μιλάμε ότι ασφαλώς ότι δεν έχουμε διήθηση μεσορροφικής περιτονίας. Το ίδιο όταν έχουμε ήπιες συμβατικές προσεβολές προς τον όγκο. Όταν έχουμε εκτεταμένη ίνωση που έρχεται σε επαφή με τη μεσορροφική περιτονία, στο 50% των περιπτώσεων έχουμε διήθηση. Όταν έχουμε βέβαια παραμονούν συμπαγή όγκο σε επαφή με τη μεσορροφική περιτονία, στο 90% των περιπτώσεων πρέπει να θεωρήσουμε ότι έχουμε διήθηση της μεσορροφικής περιτονίας. Όσον αφορά την επαναστατιοποίηση των εφαδέρων μετά από το neoadjuvant σχήμα, στο έως το 86% έχουμε υποσταδιοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε θετικό αρνητικό αποτέλεσμα όταν, με μεγάλη βεβαιότητα όταν στην MRI μετά από άκρινο χημειοθεραπεία. Το 40% των λεφαδένων μετά από την χημειοθεραπεία έχουμε μείωση του μεγέθους και σε ένα 44% εξαφανίζονται. Άρα λοιπόν όταν έχουμε παραμένοντας λεφαδένες μετά από τη χημειοθεραπεία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι νεοπλασματική και όταν είναι το μέγεθος πάνω από 5 χιλιοστά. Κριτήρια διήθησης των λεφαδένων μετά από το neoadjuvant σχήμα. Όταν έχουμε λεφαδένες με βραχία διάμετρο κάτω από 5 χιλιοστά, πάντα θεωρούνται καλοήθεις. Ακόμα και στην περίπτωση που μπορεί να χάσουμε κάποιους μικρούς νεοπλασματικούς λεφαδένες. Όταν έχουμε λεφαδένες με βραχία διάμετρο πάνω από 5 χιλιοστά, αν και δεν υπάρχουν αξιολόγω κριτήρια, θα τους θεωρήσουμε δυνητικά κακοήθεις. Στην επαναστατιοποίηση, η μορφολογία των λεφαδένων δεν αξιολογείται σε αντίθεση με την αρχική σταδιοποίηση. Αν έχουμε αμφιβολία, θα αξιολογήσουμε τη μορφή των λεφαδένων σε βάθος χρόνου. Όπως βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση, αύξηση του μεγέθους και ανώμαλα σήματα, άρα έχουμε διήθηση υποτροπή. Με βάση ένα consortium, το Lateral Nodal Study Consortium, οι έσω λαγόνιοι λεφαδένες θεωρούνται διηθημένοι όταν έχουν βραχία διάμετρο πάνω από 4 χιλιοστά στην επαναστατιοποίηση και οι θηριωδείς λεφαδένες όταν έχουν βραχία διάμετρο πάνω από 6 χιλιοστά. Στην περίπτωση που μετά έχουμε ένα ασθενή με πλήρη ανταπόκριση στη θεραπεία και θα προσπαθήσουμε να σώσουμε το όργανο, δηλαδή να προσπαθήσουμε σε organ preservation απόφαση.
είναι οξειδωτική θεραπεία κατά την οποία το ορθό και ο προχτός διατηρούνται. Άρα δεν καταφεύγουν σε ριζικές χειρουργικές εκτομές. Μπορεί να είναι ή τοπική εκτομή, ενδοσκοπική νοικοχειρουργική για πολύ πρώιμο στάδιο καρκίνου, ή wait and wait απόφαση και στη συνέχεια τοπική εκτομή, όταν έχουμε σχεδόν πλήρη ή πλήρη κλινική ανταπόκριση μετά από τη χημειοθεραπεία. Είτε μπορούμε να αποφασίσουμε να κάνουμε μια τοπική ακτινοθεραπεία, βραχυθεραπεία, όπως ονομάζεται. Πλεονεκτήματα. Το βελτιωμένο λειτουργικό αποτέλεσμα και η ποιότητα ζωής. Ο ασθενής μπορεί να αποφύγει μια προσωρινή ή μόνιμη κολοστομία. Και στις περιπτώσεις αναφέρεται ογκολογικά καλή έκβαση. Το follow-up σε αυτούς τους ασθενείς συνήθως περιλαμβάνει μαγνητική και ενδοσκοπική εξέταση εντατικότητα στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής. Και αυτό γιατί. Γιατί έχει βρεθεί, όπως αυτή την πολυκεντρική μελέτη, ότι το 88% των υποτροπών συμβαίνουν στα δύο χρόνια, οι υποτροπές είναι στο 25% και μάλιστα το 64% στον πρώτο χρόνο μετά από την απόφαση του Watch and Wait. Ο ρόλος της MRI στην περίπτωση αυτών των ασθενών. Να επικουρεί την ενδοσκόπηση στην αξιολόγηση του αυλού του τυχώματος του ορθού, καθώς το 97% των υποτροπών του αυλού θεωρούνται ενδοβλητικές, και στη διερεύνηση ουσιαστικά των εξωαυλικών ευρημάτων, τα οποία δεν είναι όλα τα στην ενδοσκόπηση. Καθώς μόνο το, βέβαια είναι μόνο το 5% των υποτροπών σε λεφαδένες, με 2% να έχουμε διήθηση λεφαδένα και ενδοαυλική υποτροπή, και ένα 3% να έχουμε μόνο λεφαδένικη υποτροπή. Όπως αυτό το παράδειγμα, βλέπουμε ότι μετά από ακτινοχημειοθεραπεία έχουμε παραμένουν λεφαδένα. Στους 9 μήνες το follow-up αύξηση του μεγέθους και στους 12 μέσα ακόμα περαιτέρω αύξηση του μεγέθους, όταν θεωρούμε ότι είναι διθυμένος λεφαδένας. Έβλημα το οποίο η ενδοσκόπηση αυτή, από τη στιγμή που μιλάμε για μια εξωαυλική βλάβη, δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει στην ανίχνευση. Στην περίπτωση που έχουμε ενδοαυλική υποτροπή, όπως αυτή την περίπτωση, το θέμα. Βλέπουμε σταδιακά την υποτροπή του όγκου και στην diffusion στους 24 μήνες βλέπουμε το υψηλό σήμα. Βέβαια, αν δούμε προσεκτικά και στις προηγούμενες απεικονίσεις, στους 17 και στους 9 μήνες, βλέπουμε πάλι περιορισμένη έκταση υψηλό σήμα. Άρα μπορεί να, η μαγνητική τομογραφία με την diffusion wave ακολουθία να βοηθήσει στην πρώιμη ανίχνευση ενδοαυλικής υποτροπής. Σημεία υποτροπής στο μαγνητικό συντονισμό στο organ preservation. Είναι παρόμοια με τα αναμενόμενα ευρήματα της ανταπόκρισης μετά την άκτινο χημειοθεραπεία. Δηλαδή, θεωρούνται παθολογικά όταν στη ΤΑΒ2 έχουμε μια νομιγενή ή και ακαμόνιστη σύνωση και ένα σήμα του παραπλήσια του όγκου ή μάζα εντός της σύνωσης. Στη diffusion έχουμε εστίες υψηλού σήματος εντός της σύνωσης. Στους λεφαδένες βραχία διάμεσου πάνω από 5 χιλιοστά. Οποιαδήποτε αλλαγή στο μέγεθος είχε στην ένταση σήματος σε σύγκριση με προηγούμενους ελέγχους, ενώ ευρήματα καλής ανταπόκρισης θεωρείται όταν έχουν μια ομοιογενή χαμηλή ένταση σήματος στα δύο ακολουθίες, με ομαλά όρια, απουσία της μάζας. Στην διφιούζον ακολουθία να μην έχουμε εστίες υψηλού σήματος εντός της σύνωσης, οι λεφαδένες να έχουν βραχία διάμετρο μικρότερο από 5 χιλιοστά με σταθερότητα του μεγέθους, και ουσιαστικά να μην έχουν καμιά αλλαγή σε σχέση με προηγούμενους ελέγχους. Ένα παράδειγμα, διατήρηση της πλούς ανταπόκρισης, όπου βλέπουμε σε βάθος χρόνου τη διατήρηση ομοιογενούς χαμηλής περιοχής ίνωσης στην περιοχή του πρωταρχικού όγκου. Τελειώνοντας λοιπόν, η συμβολή του μαγνητικού συντονισμού στη σταδιοποίηση και την διαχείριση του καρκίνου του ορθού. Το πρωτόκολλο πρέπει να ακολουθήσουν. Πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τρία επίπεδα σε τα δύο τομές υψηλής ευκρίνειας με προσανατολισμό προς τον όγκο χωρίς καταστολή του σήματος του λίπους και να χρησιμοποιήσουν την ακολουθία του diffusion σίγουρα στην επαναστατιοποίηση. Στη σταδιοποίηση, καθοριστικός είναι ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στην ανίχνευση εκείνων των τοπικά προχωρημένων μορφών καρκίνου, ιδιαίτερα TAF3, CD, TAF4, NI1 και NI2, για τις οποίες η χρήση νεοάντζουβαντ άκτινο και χημειοθεραπείας θεωρείται απαραίτητη και για την αξιολόγηση της εξωτυχωματικής αγκιακής δείξης και της επαπειλούμενης μεσοορθικής περιτονίας. Στην επαναστατιοποίηση, μας βοηθάει στην αξιολόγηση του βαθμού μείωσης του μεγέθους και του σταδίου του πρωταρχικού όγκου, στον επανακαθορισμό της χειρουργικής προσέγγισης και στην επιλογή ασθενών με πλήρη σχεδία, σχεδόν πλήρη ανταπόκριση στη θεραπεία για
Watch and Wait ή για τοπική εκτομή, organ preservation τεχνική, και τέλος στην παρακολούθηση αυτών των ασθενών με πλήρη σχεδόν πλήρη ανταπόκριση στη θεραπεία για Watch and Wait ή τοπική εκτομή. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή και την παρακολούθηση. Κύριε Σκουνικάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας κάνετε μια να δώσουμε λίγο το φούς. Μας δώσατε πολλή πληροφορία και ακολουθήσατε ένα πολύ διδακτικό τρόπο ώστε πάνω στη σταδιοποίηση που έγινε με τη μορφή ενός, ας το πούμε, structure reporting, να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε, με ποια σειρά και ποια ευρήματα πρέπει να παραγραφούν με έναν τρόπο που να είναι αντικειμενικός, να μην είναι υποκειμενικός. Και με αυτή την έννοια, σε κάθε σκαλοπάτι, ουσιαστικά μας είπατε και το ποιες τροποποιήσεις ή ποιος είναι ο επηρεασμός που έχουν τα απεικονιστικά ευρήματα πάνω στις θεραπευτικές αποφάσεις είτε των συναδέλφων χειρουργών είτε των ογκολόγων. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ολιστική προσέγγιση που δείχνει ότι όλα έχουν σημασία και όλα πρέπει να μετρούνται με έναν αντικειμενικό τρόπο, διότι όλα αυτά συνυπολογίζονται στην επιλογή των θεραπευτικών αποφάσεων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει κάτι, να σχολιάσει ή να προσθέσει, είναι καλοδεχούμενος, ας κάνει unmute τον εαυτό του και μπορεί να μιλήσει ή ας δηλώσει, σηκώνοντας το χέρι, το ηλεκτρονικό χέρι εννοώ, την επιθυμία του να τοποθετηθεί ή να σχολιάσει ή να ρωτήσει. Στο μεταξύ, αν το επιτρέπει ο συνάδελφος ο κ. Τέντες, έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν πολύ έμπειρο χειρουργό, που χειρουργεί ορθό, και αν θα ήθελε να κάνει ένα σχόλιο σε σχέση με το ρόλο της απεικόνησης πάνω στο χειρισμό. Καταρχήν, να σας συγχαρώ, κ. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, που κάνω το σχόλιο. Το TAF3 στο ορθό, το οποίο δεν καλύπτει τα απορροφόνο. Πώς ακριβώς το καταλαβαίνετε ακτινολογικά? Πώς ακριβώς το προσδιορίζουμε ακτινολογικά? Μιλούμε για όγκο ο οποίος εντοπίζεται πάνω από... για όγκο που είναι πάνω από την περιτονιακή ανάκαμψη, ουσιαστικά. Πάνω από την περιτονιακή ανάκαμψη. Και όταν είναι στο πρόσθετο τείχο μας... Δεν υπάρχει και ορογόνος. Αυτρία άγκος, πώς ακριβώς τον προσδιορίζουμε, και είναι πάντοτε ακριβές αυτό με το παθολογανατομικό έβριμα? Υπάρχει μεγάλη συσχέτιση. Το TAF σχέση με το μήκος της εξωτικοματικής επέκτασης. Έτσι, όταν μιλάμε TAF3, μιλάμε μέχρι 10, ανάλογα, 1 με 5, μέχρι 15 ή πάνω από 15. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την εξωτυχωματική επέκταση στο πρόσθετο τμήμα, αν θέλετε, της περιτονιακής ανάκαμψης, θα μιλήσουμε για μια διήθηση του περιτονέου, TAF3A. Έτσι το προσδιορίζουμε, ανάλογα με τη θέση που εντοπίζεται στις εγκάσιες τομές, στις εγκάσιες TAF2 τομές, η εξωτυχωματική επέκταση. Αν κατάλαβα καλά, η ερώτηση του κ. Τέντε αφορά το κατώτερο ορθό και όχι... Είπαμε εκεί που δεν καλύπτει από ορογόνο, άκουσα. Γι' αυτό. Είναι το μεγαλύτερο μέρος του ορθού και το κατώτερο και το μέσο ορθό δεν καλύπτει από το τέλεμα του περιτόνου, και μπρος και πίσω και πλάγια. Και εκεί υπάρχει ένα αμφισβητούμενο σημείο σε ό,τι αφορά το ποια ακριβώς είναι η διήθηση. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε να διηθεί το όγκος ομιλικός κυκώνας, να υπάρχουν προσεκβολές και παθολογονατομικά, τουλάχιστον να μην αποδεικνύεται ότι. Δεν σας ακούω καλά. Αλλά είναι τα δύο όμως. Εδώ μπερδεύομαι πολλές φορές για να πω κάτι πριν από την παθολογονατομική εκτίμηση του παρασκευάσματος. Τι ακριβώς είναι? Αν έχουμε αληθεί στα δύο τομές πριν από χημειοακτινοθεραπεία, λεπτές τομές, δηλαδή 3 χιλιοστά, είμαστε συνήθως πιο ασφαλείς. Πρέπει να ληφθεί όμως σωστά η εξέταση, δηλαδή να είναι αληθής ως προς τον όγκο. Αν έχουμε αυτό, είμαστε πιο ασφαλείς να πούμε αν έχουμε εξωτυχωματική επέκταση ή όχι. Γιατί αν διατηρείται το χαμηλό τα
δύο σήμα του μικρού χιτώνα, δεν μπορούμε, θα είναι τα φένα δύο. Δεν είναι τα αυτρία. Είναι σημαντικό να έχουμε σωστές εικόνες. Παραμεθίζουμε και τον χειρουργό. Ναι. Υπάρχει και μια ερώτηση, νομίζω, από κάποιον από τους συναδέλφους που παρακολουθούν. Δεν βλέπω το όνομα, αλλά δεν έχει σημασία. Σε ασθενείς με NCIH, μια από τις θεραπείες είναι η ανοσοθεραπεία. Η παρακολούθηση παραμένει η ίδια ή σας δημιουργεί προβλήματα στη μαγνητική? Δηλαδή, φαντάζομαι, η ερώτηση σημαίνει ότι αν εφαρμοστεί η ανοσοθεραπεία, χρησιμοποιούμε τα ίδια κριτήρια για τον έλεγχο της παρακολούθησης της υποτροπής ή του... Τα ίδια κριτήρια. Θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια κριτήρια, δεν αλλάζει κάτι. Είναι η μορφολογία που θα βλέπουμε στον όγκο, δεν διαφοροποιείται. Okay. Σας ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο ή παρατήρηση? Ας προχωρήσουμε στα περιστατικά που έχουν προετοιμαστεί και αν ενδεχομένως υπάρξει οποιοδήποτε σχολιασμό ή ερώτηση αργότερα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε το χρόνο μετά. Επομένως, η κυρία Σαρετινού θα μας παρουσιάσει περιστατικά που νομίζω θα μας βοηθήσουν να εμπεδώσουμε όσα ακούσαμε από την πολύ πληροφοριακή ομιλία του κ. Σκουλικάρη. Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ θα σας παρουσιάσω κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά επάνω στο θέμα μας, που είναι η σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού με τη βοήθεια του μαγνητικού συντονισμού. Ας προχωρήσουμε στο πρώτο περιστατικό, που πρόκειται για έναν άνδρα 59 ετών με ευρήματα από την κολονοσκόπηση και αιματοχυσία. Πριν προχωρήσω στην ανάλυση πάνω στο περιστατικό μας, εδώ παραθέτω ένα πολύ ενδιαφέρον σχήμα που μας το έδειξε και ο κύριος Κουλικάρης πριν στην παρουσίασή του, για το πώς μπορούμε να σταδιοποιήσουμε την βλάβη μας με βάση την επέκτασή της, τόσο στο μεσορθικό λίπος, όσο και στη μεσορθική περιτονία, αν επεκτείνεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα και αν προσβάλλει παρεκείμενα όργανα. Εδώ τώρα, κατά τη διενέργεια της μαγνητικής τομογραφίας, είδαμε ότι η βλάβη μας διασπά το μυϊκό χιτώνα του ορθού και εξέρχεται στο μεσορθικό λίπος κατά 12 χιλιοστά, χωρίς ωστόσο όμως να προσβάλλει τη μεσορθική περιτονία. Πραγματοποιήσαμε κάποιες μετρήσεις για να δούμε ποια είναι η έκταση της βλάβης μας, να δούμε το μήκος της, να δούμε ποια είναι η απόσταση του κατώτερου άκρου της βλάβης μας από τον προοπτικό δακτύλιο και με βάση αυτά οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία βλάβη ταυτρίας Ε. Στη συνέχεια, εδώ βλέπουμε περιορισμό της διάχυσης από την 4η έως τη 12η ώρα περίπου. Υπάρχουν πάνω από 4 αποστρογγυλωμένοι λεμφαδένες μεγαλύτεροι του 1/1000, οι οποίοι είναι και ύποπτοι, οπότε τις σταδιοποιούμε κατά Ν2, χωρίς ωστόσο να προσβάλλεται η ανάκαμψη του περιτονέου, εδώ το χαρακτηριστικό single sign που αναφέραμε και πριν. Και στην ακολουθία TAF2 SPER βλέπουμε ότι υπάρχουν και υπατικές μεταστάσεις. Πώς... Στο δεύτερο περιστατικό πρόκειται για μια γυναίκα 85 ετών με παρόμοια κλινική εικόνα. Στη διενέργεια του μαγνήτη βλέπουμε ότι έχουμε μια κυκλοτερή ανώμαλη πάχυνση του τυχώματος και εκτεταμένη διάσπαση του μυϊκού χιτώνα, με προσβολή ωστόσο στη 12η ώρα της μεσορθικής περιτονίας. Ωστόσο, το σημείο ανάκαμψης του περιτονέου παραμένει ακέραιο. Έχουμε single sign αρνητικό. Βλέπουμε πάλι εδώ την παρουσία λεμφαδένων στο μεσορθικό λίπος και βλέπουμε ότι οι σφινκτήρες μας παραμένουν ακέραιοι. Δεν έχουν προσβληθεί από την βλάβη. Εδώ παραθέτω δύο εικόνες σχετικά με τον περιορισμό της διάχυσης, όπως βλέπουμε στη DWI ακολουθία και στο χάρτη ADC. Στο τρίτο περιστατικό έχουμε μια γυναίκα 73 ετών. Παρατηρούμε ότι έχουμε λεμφαδένες σε επαφή με την περιτονία στην 3η και 7η ώρα. Ωστόσο, οι λεμφαδένες αποδείχθηκε ότι ήταν αρνητικοί κατά τον ιστολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε και είδαμε ότι πρόκειται για ένα αδενοκαρκίνωμα παχαίως εντέρου. Εδώ
Έχουμε μετρήσει κιόλας τη βλάβη μας. Εδώ πάλι παραθέτω κάποιες εικόνες. Βλέπουμε το πώς διασπά το μυϊκό τείχομα η βλάβη μας. Χαρακτηριστικά και εδώ έχω παραθέσει αυτή την εικόνα για να δείξω το ποια είναι η έκτασή της. Δεξιά. Εδώ θέλω να αφιερώσω μία διαφάνεια σε ένα ενδιαφέρον τυχαίο έβριμα που είχαμε σε αυτή την ασθενή, το οποίο δεν σχετίζεται με την κύρια νόσο της, που είναι ο καρκίνος. Εδώ παρατηρούμε ότι έχουμε στην ΤΑΦ2 ακολουθία αιμοσάλπιγγα και κυστική ενδομητρίωση της δεξιάς οθήκης που δίνει υψηλό σήμα τόσο στην ΤΑΦ1 φάτσα τόσο και στην ΤΑΦ2 ακολουθία και μια ασαφοποίηση του περιτονέου στην 11η ώρα που οφείλεται στην εντοβάθη ενδομητρίωση. Στο τέταρτο περιστατικό έχουμε έναν άνδρα 54 ετών με αιματοχεσία και παρατηρούμε ότι στο μέσο ορθό έχουμε κυκλοτερή και ανομοιογενούς υφής με ενδιάμεσα υψηλού ταφδίου σήματος εξεργασία, η οποία εντοπίζεται από την 8η έως και την 4η ώρα στις εγκάρσεις στο μέσο μας. Εδώ πάλι παραθέτω τη βλάβη στην κάτω εικόνα για να δείξω το πώς διασπά το μυϊκό τείχομα. Διασπά το μυϊκό χιτόν, όπως ανέφερα εστιακά, περί την 1η ώρα και εκτείνεται έκεντρα στο μεσορθικό λίπος περί το 1,5 χιλιοστό. Εδώ παραθέτουμε μια εικόνα για να δείξουμε τον περιορισμό της διάχυσης στην DWI ακολουθία. Και εδώ έχουμε μια εικόνα πάνω δεξιά, είναι μια ταφένα φάτσα τα ακολουθία για να δείξουμε το πώς εμπλουτίζεται η βλάβη μας. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σκουλικάρη και τον κύριο Χαρταμπίλα για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ήταν διδακτικά τα περιστατικά. Δυστυχώς το ποντίκι σου δεν φαινόταν. Ναι, και ναι. Αυτό δυσκολεύει λίγο, παρότι μας έκανε την προσπάθεια να περιγράψεις σε ποια ώρα φαίνεται. Αν λοιπόν κάποιος συνάδελφος από τα περιστατικά που μας έδειξε η κυρία Σαρδινού έχει δυσκολία στο να προσδιορίσει το έβριμα το οποίο είπε, γιατί δεν φαινόταν η άκρη του ποντικού της, ας ρωτήσει έτσι ώστε να επαναφέρουμε το περιστατικό και να μπορέσουμε να το ξανασυζητήσουμε. Υπάρχει κάποιο τέτοιο ερώτημα πάνω στο περιστατικό ή πάνω σε οποιαδήποτε από αυτά που μας ανέφερε ο κ. Σκουλικάρης που θέλουμε να επεκταθούμε, να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω ή να υπάρχει κάποια ανάγκη για διευκρίνηση? Όχι. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα τον κ. Σκουλικάρη για την πολύ καλά δομημένη ομιλία και την πληροφορία που μας έδωσε. Τον ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Σαρδινού για τα περιστατικά και φυσικά ευχαριστούμε όλους εσάς που μας συντροφέψατε σε αυτή τη σημερινή συνάντηση. Να ευχηθώ καλό απόγευμα, καλή συνέχεια και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Κύριε Σκουλικάρη, γεια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.